Και πάμε να συνομιλήσουμε τώρα με τον κύριο Μιχάλη Μιχαλούδη, μηχανολόγος. Σας έχω προναγγείλει ότι θα μιλήσουμε με ένα μηχανολόγο. Δεν σας είχα πει ότι είναι ο κύριος Μιχαλούδης, ο οποίος είναι και στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Μιχαλούδη, καλησπέρα από το Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. Τι κάνετε? Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Να πω ότι εσείς ανήκετε και στην οικογένεια της MyTherm, με την οποία έχουμε μια μεγάλη συνεργασία. Και έχετε και ένα πρωτοποριακό προϊόν στο οποίο θα σταθούμε, γιατί καταδεικνύει, νομίζω, το συγκεκριμένο πώς μπορούμε πραγματικά στα πλαίσια τη συζήτηση που είχε ανοίξει για το εξοικονομώ επιχειρώ να στηριχτούμε σε αυτό που στην Ελλάδα το έχουμε, δόξα τω Θεώ, πλουσιοπάροχα, στον ήλιο μας, τον υπέροχο, να στηριχτούμε σε αυτό και να σωθούμε, θα έλεγα. Να σωθούμε, όχι, αλλά σίγουρα να πάμε καλύτερα. Ακριβώς. Το σωθούμε σε εισαγωγικά, εννοείται. Ναι, έτσι, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα τα του εξοικονομώ όμως και επιχειρώ. Ο πολιτικός μηχανικός τα είδε, μας τα ανέλησε πριν, τι πρέπει να κάνουμε με το κέλυφος, με τη θέρμανση, με την ψήξη κτλ. Δεν μπήκαμε όμως σε λεπτομέρειες του ποιες δαπάνες, ποιες παρεμβάσεις και άρα και δαπάνες πρέπει να κάνουμε ή να λάβουμε επιδοτήσεις για αυτές τις δαπάνες. Επιδοτήσεις που φτάνουν μέχρι και 50%. Δεν μπήκαμε όμως στις λεπτομέρειες για το τι έχει προτεραιότητα, αν θέλετε, σε μια επιχείρηση είτε εμπορίου είτε τουρισμού που θα είναι δικαιούχοι της επιδότησης στο εξοικονομώ επιχειρώ είτε άλλων υπηρεσιών. Ναι. Λοιπόν, μεσαίες και μικρομεσαίες. Σωστά. Όπως και θα προανέφερε ο συνάδελφος, ο πολιτικός μηχανικός, όχι μηχανολόγος, αλλά πολιτικός μηχανικός, μία από τις κύριες επεμβάσεις, βασικά το εξοικονομώ για τις επιχειρήσεις, δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά στα σκέλη του από το οικιακό εξοικονομώ. Σωστά. Είναι μια μικρογραφία το σπίτι μας. Ακριβώς. Ναι, είναι μια μικρογραφία το σπίτι μας. Που σημαίνει ότι οι επεμβάσεις είναι πάνω κάτω γνωστές σε αυτούς που ασχολήθηκαν ή ψάξανε για να κάνουν εξοικονομώ για τις οικίες τους. Και ξεκινάμε από το κέλυφος του κτηρίου, που είναι βασικό να μονώσουμε και να αναβαθμίσουμε ενεργειακά. Όσον αφορά τις τοιχοποιίες, δηλαδή μονώσεις στις τοιχοποιίες, τα κουφώματα, μονώσεις δώματος ή κεραμοσκεπής κτλ. Για να κάνουμε μια αναβάθμιση. Απαραίτητα όλα αυτά και συνδυαστικά, θα έλεγα, γιατί τι νόημα έχει να αλλάξεις τα κουφώματα που μόλις αναφέρατε, αν δεν φτιάξεις και το υπόλοιπο τους τοίχους. Δεν τους θερμομονώσεις. Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι είναι μισή δουλειά, σωστά. Ναι, και τι νόημα έχει να βάλεις ένα σύγχρονο σύστημα θέρμανσης, ας πούμε, που θα επικεντρωθούμε εμείς σωστά, τώρα. Αν έχεις απώλειες από παντού. Αν οι τοίχοι σου μπάζουν ή τα κουφώματά σου δεν είναι ενεργειακά. Ακριβώς. Ναι. Άρα τελικά θα πρέπει να πάμε, αυτό που καταλαβαίνω εκ πρώτης, θα πρέπει να πάμε σε μια συνολική παρέμβαση, την οποία αντιλαμβανόμαστε όλοι από το ξεκίνημα της κουβέντας μας. Ακριβώς. Γιατί εφόσον είναι εφικτό αυτό σε μια επιχείρηση, αυτό είναι το καλύτερο, γιατί έτσι κι αλλιώς, όπως σκιαγραφείτε, όπως συντάσσετε το πρώτο σκέλος της, θα πρέπει να γίνει βάση ενεργειακής επιθεώρησης και θα πρέπει τουλάχιστον να αναβαθμιστεί κατά μία ή δύο κατηγορίες το κτίριο. Μάλιστα. Αυτό δεν μπορείς να το πετύχεις κάνοντας μόνο μία επέμβαση. Σωστά. Δηλαδή, μπορείς να το πετύχεις αλλάζοντας μόνο τα κουφώματα ή κάνοντας μόνο εξωτερική θερμομόνωση. Μπορεί να σε βολεύει σε ένα αυτό, γιατί μόνο τα κουφώματα θέλεις να αλλάξεις, αλλά στο τέλος θα αποδειχθεί ότι ούτε σε ένα βόλευε, μια και δεν θα έχεις πετύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ακριβώς. Ωραία. Άρα, πάμε να δούμε. Άρα, μιλάμε για συνολικές παρεμβάσεις. Και πάμε να δούμε, κατά τη γνώμη σας, ποιες είναι οι πιο σημαντικές. Διαβάζω εγώ, για παράδειγμα, εδώ το κέλυφος το αναφέρατε. Το φωτισμό, νομίζω, εντάξει, τον αναλύσαμε παρκώς και με τον κύριο Καραβά πριν. Πρέπει να μετατρέψουμε τις λάμπες LED. Εγώ του είπα χαρακτηριστικά ότι πρόσφατα άλλαξα όλες τις λάμπες LED στο σπίτι μου και του λέω τι εξοικονόμησα. Για όσους μπήκαν και τώρα στη συζήτηση και ενδεχομένως δεν ακούσαν την προηγούμενη κουβέντα με τον πολιτικό μηχανικό, μου λέει εξοικονόμησες 60%. Ακριβώς. Είναι τρελό το νούμερο που μπορούμε, δηλαδή το ακούμε όλοι μας, πρέπει να τα ακούσουμε όλοι μας, τι θα γλιτώσουμε εάν αλλάξουμε λάμπες και τις κάνουμε LED. Έτσι. Που δεν έχει κανένα τρομερό κόστος και δεν χρειάζεται να περιμένουμε κάποιο εξοικονομώ για να το κάνουμε. Ακριβώς, ναι. Και ακριβώς δεν έχει κανένα τρομερό κόστος, ειδικά γιατί το ακούμε τώρα και όλοι πάει το μυαλό μας πρώτα στο σπίτι μας, υποχρεωτικά. Οπότε είναι πολύ χαμηλότερη. Φυσικά σε μια επιχείρηση δεν είναι τόσο χαμηλή η δαπάνη αυτή. Σωστά. Έτσι. Εκεί πρέπει να ενταχθεί στο εξοικονομώ. Εγώ τώρα, αφορμής δοθήσεις, βάζω και τους απλούς πολίτες στο παιχνίδι. Ίσως ο φωτισμός LED, και το κλείνουμε ως παρένθεση, να είναι η πιο γρήγορη απόσβεση που έχει κάνει κάποιος αυτή την εποχή σε κεφάλαιο που έχει δαπανίσει. Ακριβώς. Ναι. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά. Πάμε στα υπόλοιπα. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων
εδώ που είσαστε και ειδικός θα έλεγα, όπως αντικατάσταση λεβίτων από αντλίες θερμότητας, ενίσχυση θερμομόνωσης δικτύων διανομής, αντικατάσταση θερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες. Τι κρατάμε από όλα αυτά, κύριε Μιχαλούδη μου? Τι κρατάμε από όλα αυτά? Κρατάμε σίγουρα το αντικατάσταση του συστήματος θέρμησης από ένα σύγχρονο. Και από εκεί και πέρα πάμε στις προεκτάσεις αυτού, όπως είναι οι αντλίες θερμότητες που αναφέρει χαρακτηριστικά εδώ. Και για να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο εδώ, εννοείται σε μία μελέτη, το εννοείται πάλι εντός εισαγωγικών, ότι αν βάλεις μία αντλία θερμότητος σε ένα υπάρχον σύστημα, είναι σχεδόν εγκληματικό να αφήσεις τα ίδια παλιά τερματικά σου σώματα που είχες πριν την 20-30 χρόνια και να δουλέψουν με μια υπερσύγχρονη αντλία θέρμανσης. Mm-hmm. Άρα στην ουσία είναι ζευγάρι το ότι αν θα βάλω μια αντλία θερμότητας, θα πρέπει να αντικαταστήσω και τα τερματικά μου. Δηλαδή στο που θα αποδώσει η αντλία θέρμανσης τη θέρμανση στο χώρο. Ναι, αυτό εμείς... Το ίδιο ισχύει αντίστροφα και για την ψύξη. Γιατί mm-hmm. μια αντλία θερμότητας μπορεί να μας κάνει ταυτόχρονα και θέρμανση και ψύξη. Ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Mm-hmm. Που έχουν οι αντλίες θερμότητας. Πάμε παρακάτω που λέει επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ψύξης. Ναι, αυτό το συμπεριλαμβάνουμε εδώ. Ναι. Υπάρχουν βιομηχανικοί, βιοτεχνικοί χώροι που χρειάζονται και θέρμανση και ψύξη, κυρίως. Και εδώ πάμε, επικεντρώνεται στο μόνο στην ψύξη. Δηλαδή, αν ο χώρος σας θέλει μόνο ψύξη, πάλι μπορούμε να πάμε στην αντλία θερμότητας, σε μικρούς χώρους ή σε κεντρικές μονάδες ψύξης που αφορούν σε κτίρια που χρειάζονται μόνο ψύξη. Μάλιστα. Αλλά θα πρέπει πάλι να βαθμιστεί γενικά όλο το σύστημα για να μπορούμε να πετύχουμε μια εξοικονόμηση. Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση. Το ΚΚΜ, τι είναι αυτό τώρα εδώ? Κεντρικών κλιματιστικών μονάδων. Είδατε που να το ξέρω εγώ τώρα. Ναι. Λοιπόν, κεντρικών κλιματιστικών μονάδων από νεότερες τεχνολογίες που διαθέτουν ανάκτηση της ενέργειας του απορριπτόμενου αέρα. Τέλος πάντων, κλιματιστικά με λίγα λόγια εδώ. Μπράβο, ναι. Ένα καλό κλιματιστικό, επειδή έχετε εμπειρία και σε αυτό και ως MyTherm τα διαθέτετε για αυτά. Σωστά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό το κλιματιστικό. Με την έννοια της ευκολίας, καλός ή κακός, πολλοί κόσμος θερμαίνεται και δροσίζεται με το κλιματιστικό. Έτσι ακριβώς. Και άκουσα και ειδικό, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω, ναι, αλλά να μου δώσετε μια ολοκληρωμένη απάντηση, κύριε Μιχαλούδη. Και άκουσα και στην τηλεόραση, σε μια τηλεοπτική εκπομπή, ένας συνάδελφός σας ήταν, δεν θυμάμαι ποια ήταν ακριβώς η ιδιότητά του, είπε, ναι, όσο και να μην μας αρέσει, ο πιο οικονομικός φέτος τρόπος θέρμανσης ή ψύξης είναι το κλιματιστικό. Ναι. Είναι λάθος ή σωστό αυτό? Αυτή και αν είναι η απάντησή σας κρίσιμη, κύριε Μιχαλούδη. Εδώ τώρα είναι πολύ κρίσιμη απάντηση και δεν μου αρέσει να δίνω εγώ τέτοιου τύπου απαντήσεις. Γενικά από κάποιες οικονομοτεχνικές, ας πούμε, μελέτες που γίνανε σε σύγκριση με τα υπόλοιπα καύσιμα, ναι, όντως αυτή τη στιγμή παραδόξως, το λέω παραδόξως γιατί ακούμε συνέχεια ότι η τιμή του ρεύματος έχει αυξηθεί και έχει αυξηθεί. Σωστά, κατάλαβα, πολύ σωστά το λέτε. Ξαφνικά μας φαίνεται, προκύπτει ότι πιο οικονομικός τρόπος είναι το ηλεκτρισμός. Μάλιστα. Ο οποίος είναι εκτός από τα κλιματιστικά είναι και οι αντλίες θερμότητας που προείπαμε. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Αυτό βέβαια προϋποθέτει ότι έχεις ένα σύγχρονο σύστημα, ένα καινούριο κλιματιστικό και όχι ένα κλιματιστικό 20 ετίας ή 15 ετίας. Σωστό, πολύ σωστό και αυτό. Και γι' αυτό πρόσφατα δόθηκαν και προγράμματα και επιδοτήσεις για την αντικατάσταση των κλιματιστικών. Βάλτε μια ανωτελεία, μείνετε στη γραμμή όπως είσαστε και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. Μην φύγετε. Ωραία. Ωραία. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε εγώ περίμενα ότι η κουβέντα για το εξοικονομώ επιχειρώ και για το τι θα εξοικονομήσει τελικά μία επιχείρηση, αν προβεί στις παρεμβάσεις που θα επιδοτούνται και θα επιδοτούνται έως και 50%, τις έχουμε αναλύσει αρκούντως μέχρι τώρα, δεν χρειάζεται να το επαναλάβω αυτό, ούτε εγώ περίμενα θα είναι τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση και ότι θα μάθω και εγώ πράγματα, γιατί από τη μία μιλάμε για τις επιχειρήσεις, από την άλλη, όπως είπε ο μηχανολόγος που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο κύριος Μιχαλούδης, Μιχάλης Μιχαλούδης, όλα αυτά που συζητάμε μπορούμε να τα προσαρμόσουμε και για να κατανοήσουμε κάποια πράγματα που ανεβάζουν και τα κόστη, μπορούμε να τα προσαρμόσουμε στο σπίτι μας. Τι είναι το σπίτι μας? Κτηριακά εννοώ, μια μικρογραφία μιας μεγάλης επιχείρησης. Άρα η κουβέντα είναι χρήσιμη σε κάθε περίπτωση για το πώς μπορούμε να κάνουμε οικονομία. Είτε παρεμβαίνοντας οι ίδιοι, είτε μέσω των προγραμμάτων που τρέχουν και θα τρέξουν. Και εμπροκειμένου μιλάμε για το εξοικονομώ επιχειρώ που θα τρέξει, κύριε Μιχαλούδη, και είσαστε πάλι στη γραμμή μας. Ναι. Και είχαμε μείνει, για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα κάποια στιγμή, είπαμε για τα κλιματιστικά. Τώρα, εσείς αυτό που κάνατε, γιατί μου έκανε εντύπωση και σε όλους τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς του αληθινού ραδιοφώνου, του Real FM 97,8, αυτό που φτιάξετε εσείς ως μια μεγάλη ελληνική βιομηχανία, και το τονίζω το ελληνική βιομηχανία, η MyTherm, δηλαδή οι υβριδικοί συλλέκτες, οι ηλιακοί υβριδικοί συλλέκτες που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε θερμική και ηλεκτρική, παρέχοντας και ζεστό νερό χρήσης, σωστά? Σωστά, ναι. Νερό χρήσης. Αυτό, καταρχάς, είναι κάτι
που θα μπει στο εξοικονομώ, πιστεύετε, πρέπει να μπει? Αυτό φυσικά και πρέπει να μπει στο εξοικονομώ. Α, μπράβο. Είναι μια προέκταση που στην ουσία χρειάζεται κάποιες διευκρινήσεις και για το εξοικονομώ. Γιατί εδώ αυτός που θα τοποθετήσει η επιχείρηση ή το οικιακό σύστημα που θα χρησιμοποιήσει τη μέθοδο, αυτό το σύστημα το καινούριο. Συλλέκτες που είναι. Τους συλλέκτες. Είναι σαν banners, να μπει ο κόσμος να το δει και στο mytherm.gr. Είναι σαν banners, έτσι. Ναι, ναι. Εξωτερικά είναι σαν το κλασικό πάνελ το φωτοβολταϊκό. Σωστά, αυτό μοιάζει, αυτό θυμίζει. Που ναι, ναι. Ξέρουμε και βλέπουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Με τη διαφορά ότι ταυτόχρονα είναι και ηλιοθερμικό. Δηλαδή είναι συνδυασμός του φωτοβολταϊκού συλλέκτη με τον ηλιακό συλλέκτη που έχουμε στον ηλιακό μας θερμοσύφωνο. Ναι. Κάνει δηλαδή διπλή δουλειά. Mm-hmm. Πάλι η κύρια του, η επικέντρωση εδώ στην απόδοση είναι στην ηλεκτροπαραγωγή. Για να το ξεκαθαρίζουμε αυτό. Δηλαδή? Δηλαδή πάντα όταν κάνεις ένα φωτοβολταϊκό σύστημα, επειδή ξεκινάει και βασίζεται στο φωτοβολταϊκό του, η μεγάλη του η βαρύτητα δίνεται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Σωστά. Και όχι της θερμικής. Ωραία. Η θερμική την παίρνουμε επικουρικά, βοηθώντας και το ίδιο σύστημα, γιατί τώρα θα μπούμε σε τεχνικές λεπτομέρειες. Δεν πειράζει, αλλά τη θερμική, πώς τη δίνει τη θερμική ενέργεια αυτό το σύστημα? Η θερμική ενέργεια τη δίνει, επειδή το πάνελ, αφού είναι εκτεθειμένο στον ήλιο, ανεβάζει υψηλές θερμοκρασίες. Ναι. Τα κλασικά φωτοβολταϊκά που δεν ψύχονται, μάλιστα χάνουν και την απόδοσή τους. Όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία, τόσο χάνει την απόδοσή του ένα φωτοβολταϊκό. Πράγμα που δεν γνωρίζει πολλοί κόσμος. Πραγματικά, θα έλεγα. Δηλαδή, εκπλαγήκαμε τώρα. Η λογική λέει ότι όσο περισσότερο ήλιο εσύ κάθεσαι από κάτω και χαίρεσαι και λες, τι ωραία παράγω. Αλλά όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, τόσο πέφτει η ηλεκτρική απόδοση. Απίστευτο. Απίστευτο. Δεν το ξέραμε αυτό για το, για το φωτοβολταϊκό, ότι όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία, χάνει. Ναι, κι όμως. Και εδώ έρχεται να προσθέσει το διπλό, το υβριδικό, που στην ουσία και θα δώσει σε εμάς ζεστό νερό χρήσης και θα ψήξει ταυτόχρονα και το φωτοβολταϊκό, αυξάνοντας την απόδοσή του. Απίστευτο. Ναι. Μάλιστα. Τώρα, αυτό ενδείκνεται βέβαια για μονοκατοικίες, για τέτοια πράγματα. Δεν μπορεί να μπει σε μια πολυκατοικία, φαντάζομαι. Ή για... φυσικά και μπορεί να μπει. Απλά θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη μελέτη και θα χρειάζονται οι κατάλληλοι χώροι. Δηλαδή, οι περισσότερες πολυκατοικίες έχουν ένα λεβιτοστάσιο, το οποίο είτε το χρησιμοποιούν είτε το έχουν ξεχάσει όλοι πλέον, γιατί έχουν πάει όλες τις ατομικές λύσεις θέρμανσης, αναδιαμέρισμα. Ναι, ναι. Αλλά δεν είναι απαγορευτικό. Μάλιστα. Σε μια πολυκατοικία. Ωραία, να ρωτήσω. Φυσικά και σε μια επιχείρηση, ναι, ναι. Παρακαλώ. Για να πάμε στο θέμα μας. Ναι. Και σε μια επιχείρηση που θα στοχεύσει στην επένδυση ενός φωτοβολταϊκού. Εφόσον υπάρχει η ανάγκη για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, δηλαδή αν είναι μια επιχείρηση, μια γαλακτοβιομηχανία, μικρή ή μεγάλη, ή αν είναι μια επιχείρηση που χρειάζεται ένα σφαγείο, για παράδειγμα, που χρειάζονται αρκετό ζεστό νερό χρήσης, θα βοηθήσει επικουρικά στο να ανεβάσει την απόδοση του συστήματος, γιατί θα μας έχει μια παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Άρα καλό θα ήταν αυτό το σύστημα που, επαναλαμβάνω, εκμεταλλεύεται στο έπακρο την ηλιακή ενέργεια και μάλιστα με το σωστό τρόπο, αφού με τις μεθόδους που μας είπατε, με τα χαρακτηριστικά του, με τα πλεονεκτήματά του, μπορεί να αποδίδει και το φωτοβολταϊκό κομμάτι πολύ περισσότερο από ό,τι θα απέδιδε. Ακριβώς. Έτσι, μια και το ψύχη με το υβριδικό του σύστημα, αν ακριβώς. Το κατάλαβα καλά. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Αυτό νομίζω ότι εννοείται ότι πρέπει να μπει. Τώρα λέω εγώ το εννοείται ότι πρέπει να μπει στο εξοικονομώ επιχειρώ για όποιους ενδιαφερόμενους, εν πάση περιπτώσει, θέλουν να βάλουν αυτό αντί κάποιου άλλου. Γιατί δεν μπορεί να τα βάλει όλα. Ναι. Εδώ θα πρέπει να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις για το συγκεκριμένο σύστημα, γιατί μπορεί να ενταχθεί και στην πλευρά των φωτοβολταϊκών από μόνο του, ναι. και στην πλευρά της θέρμανσης, της παραγωγής του νερού. Απλά θα μπορούσε να γίνει μια ειδική κατηγορία, σαν υβριδικό, το οποίο τα κάνει ταυτόχρονα. Άρα να μπει μια ειδική κατηγορία, λέτε εσείς. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Το κρατάμε και αυτό, γιατί είσαι στο μηχανολόγος, εσείς ξέρετε όλα τα συστήματα και τις λεπτομέρειες, και γι' αυτό γίνεται και η δημόσια διαβούλευση, φαντάζομαι. Δηλαδή, αν πρόκειται κάποιες εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες ή και εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να ευεργετηθούν από αυτό το πράγμα, τουλάχιστον να γίνει με σωστό τρόπο από την αρχή και ας προβληματιστούμε ακόμη και εμείς που δεν θα ανοίγαμε μια τέτοια συζήτηση συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση. Ας το κάνουμε. Έτσι. Γιατί η εποχή είναι πολύ δύσκολη και είναι πολύ δύσκολη για να αφήνουμε τις απόψεις να πέφτουν στο κενό. Ναι, ακριβώς. Τα επιχειρήματα εννοώ, τις απόψεις, έτσι. Ωραία, αν δεν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο, κύριε Μιχαλούδη, εγώ νομίζω ότι είμαι καλυμμένος με αυτά που μου είπατε.
Θα μπορούσαμε να συζητάμε πολλές ώρες. Φυσικά δεν μας το επιτρέπει αυτό μια ραδιοφωνική εκπομπή. Πάντως να πω και κάτι για το φυσικό αέριο. Και το φυσικό αέριο, για το οποίο και το έχουμε συζητήσει και τηλεφωνικά εμείς. Σωστά, ναι. Το φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο. Αν το ψάξει κανείς που έχει ποινικοποιηθεί, α, αλλάξουμε το Λέβητα, να γυρίσουμε στο Λέβητα πετρελαίου. Αν τα βάλουμε κάτω με νούμερα, κύριε Μιχαλούδη μου, δεν είναι η μία ή η άλλη. Ναι, είναι ακριβώς μία ή η άλλη. Παιδιά, είναι τρομερό. Ακούστε το μηχανολόγο, γιατί νομίζω ότι όλο το ζουμί τη συζήτηση μπορεί να καταλήξει εδώ, αφού όλα τα άλλα έπονται, τα του εξοικονομώ επιχειρώ, δεν είναι τη παρούση. Το πιο σημαντικό είναι τώρα ότι καταναλώσαμε άπειρες ώρες στον αέρα. Οι δημοσιογράφοι, οι σχολιαστές των πάντων, να λέμε ότι πρέπει να αλλάξουμε το Λέβητα πετρελαίου, το Λέβητα φυσικό αέριο, να το ξανακάνουμε Λέβητα πετρελαίου, να αρχίζουν να λένε πολλοί ότι δεν γίνεται τώρα αυτό. Και η ουσία ποια είναι, ναι, κύριε Μιχαλή? Δεν γίνεται, και όχι απλά δεν γίνεται. Ναι. Δεν είναι, και στις περιπτώσεις που γίνεται, δεν είναι κάτι τόσο απλό όσο το πολλές φορές το παρουσιάζανε κάποιοι. Τελικά δεν γίνεται όμως, σωστά? Σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται. Αλλά σε ποιες περιπτώσεις γίνεται, για να είμαστε και δίκαιοι? Στις περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν μιλάμε για ένα κεντρικό Λέβητα σε μια οικοδομή. Ναι, σε μια πολυκατοικία. Σε μια πολυκατοικία, ακριβώς, το οποίο δουλεύει με καυστήρα φυσικού αερίου. Εκεί θεωρητικά μπορούμε να αλλάξουμε τον καυστήρα μόνο και να βάλουμε ένα καυστήρα πετρελαίου. Που σημαίνει όμως ότι θα πρέπει η οικοδομή να έχει και το λεβιτοστάσιο να έχει την υποδομή να υποδεχθεί μια δεξαμενή μεγάλη, ναι, για, ναι, για την αποθήκευση του πετρελαίου. Ναι, και τι κόστος έχει αυτό? Αυτό το κόστος για μια, ναι, μέση. Για μια, για μια μέση με 5-4 ορόφους, ναι. Δεν μπορεί να είναι κάτω από τις 4-5.000 ευρώ. Ας, και μετά να πες το φυσικό αέριο, λέω εγώ, ξέρω εγώ, και να λες γιατί το άλλαξα, πάμε να το ξαναλλάξουμε. Και ξαναπάμε πίσω. Ναι. Έλα τώρα, εντάξει. Ναι. Πόσο μάλλον δε και κλείνουμε με αυτό, όταν η τιμή είναι η μία ή η άλλη. Είναι έτσι? Έτσι είναι, και πιστεύω ότι θα δοθούν και περισσότερα κίνητρα και επιδοτήσεις προς τη μεριά του φυσικού αέριου. Ναι, πρέπει. Γιατί δεν μπορούμε να αφήσουμε. 700.000 νοικοκυριά είναι και αυτά. Ακριβώς, ακριβώς. 700.000 νοικοκυριά είναι. Εντάξει. Δεν είναι κοροϊδα αυτή, έτσι δεν είναι? Παίρνουν κάτι τώρα, αλλά μπορούν να πάρουν και κάτι παραπάνω. Εδώ η επιδότηση στο πετρέλαιο φτάνει μέχρι τα 700 ευρώ. Ναι, έτσι ακριβώς. Μέχρι τα 700 ευρώ. Για όσους, λέει, δεν χρησιμοποίησαν, λέει, ότι θα χρησιμοποιήσουν πρώτη φορά πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτούς τι λέμε, δηλαδή, μην χρησιμοποιήσετε φυσικό αέριο, χρησιμοποιήστε πετρέλαιο θέρμανσης για να επιδοτηθείτε. Τέλος πάντων. Τα είπαμε όλα, νομίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ωραία η συζήτηση πάντως. Ναι, ήταν ωραία, επικοδομητική, και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Και εγώ το ίδιο, γιατί θα σας χρειαστούμε αυτές τις εποχές. Θέλουν το μηχανολόγο τους. Μετά το φοροτεχνικό και το δικηγόρο, θέλουμε και το μηχανολόγο μας. Οπωσδήποτε. Να είστε καλά, κύριε Μιχαλούδη. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Γεια σας. Yeah.